Οικονομική ανάσα στον οικοδομικό κλάδο, καθώς και στον τεχνικό κόσμο της Κρήτης, αποτελούν δεκάδες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο με την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων. Στα ύψη βρίσκεται η οικοδομική δραστηριότητα με φόντο μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως η κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, με τις αυξημένες ανάγκες να καλύπτονται από συνεργεία που κατέβηκαν από άλλες περιοχές της χώρας μας, ενώ τα επικείμενα έργα στον ΒΟΑΚ θα απογειώσουν το κατασκευαστικό κλάδο. Χρειάζονται καθημερινά και άλλους. Ήδη έχουν κατεβεί συνεργεία και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν φτάνουν οι ντόπιοι. Αυτή τη στιγμή και οι εργοδότες του κλάδου ψάχνουν νέα εργατικά χέρια που δύσκολα μπαίνουν στον χώρο των κατασκευών. Πραγματικά αυτή τη στιγμή ο κλάδος όλος εργάζεται πανελλαδικά και τοπικά. Είναι καλύτερη χρονιά, ναι. Των τελευταίων 10 ετών. Των τελευταίων 10 ετών, ναι, σίγουρα. Γιατί περάσαμε τη μεγάλη κρίση στον χώρο των κατασκευών και αυτό ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην δουλεύει. Ομολογουμένως υπάρχει μια αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα. Τόσο σε επενδύσεις, αλλά και όσο και σε μικρότερες επενδύσεις σε οικιστικά κίνητα. Παρά την αύξηση των υλικών, οι ιδιοκτήτες προχωρούν και οι επενδυτές στις επενδύσεις, οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Και πολλά ξενοδοχεία αρκετά. Ομολογουμένως υπάρχει μια δραστηριότητα στην οποία το επάγγελμα του μηχανικού βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Και ενώ η ζήτηση είναι τεράστια σε συμβατική οικοδομή, στην ανέγερση ξενοδοχείων και επαγγελματικών χώρων, καθώς και σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων, την ίδια στιγμή καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις σε σιδεράδες, σοβατζίδες, αλλά και σε τεχνίτες για την κατασκευή ξυλότυπου. Υπάρχει έλλειψη ειδικότερα σε τεχνικό προσωπικό εξειδικευμένο που έχει αποσυρθεί από τον κλάδο και λόγω συνταξιοδότηση, αλλά και κάποιοι που αλλάξανε δουλειά τα προηγούμενα χρόνια και αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει. Ενώ ψάχνει η εργοδοσία του κλάδου στον ευρύ κόσμο, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται. Θα απορροφηθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μηχανικών σε αυτά τα εργοτάξια, αλλά σε κάθε περίπτωση τα εργοτάξια αυτά, το αποτέλεσμα αυτών των υποδομών είναι που θα φέρει μια διαφορετική είδος ανάπτυξης και φυσικά περισσότερες προοπτικές για την ανάπτυξη αυτής. Το 2024 μπαίνει με το δεξί για το κλάδο των οικοδόμων μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής κρίσης και αφού προηγήθηκαν οι σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία που είχαν ως συνέπεια την αύξηση των οικοδομικών υλικών, δημιουργώντας ένα σφιχτικό σκηνικό στον κλάδο και παγώνοντας την οικοδομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικοδόμοι άγγιζαν τους 10.000 σε επίπεδο Κρήτης το 2009, ενώ το 2022 αγγίζουν τους 5.500. Μεριά Χερσονήσου, Μαλίων, που γίνονται και νέες κατασκευές ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και ανακαινήσεις, απορροφούν μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Αλλά και αντίστοιχα και η συμβατική οικοδομή, που στην πόλη και στο νομό Ηρακλείου έχει δείξει δείγματα γραφής θετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα είναι μόνο στην οικοδομική δραστηριότητα, θα είναι και στον αγροτικό τομέα, θα είναι ίσως και στην βιοτεχνία, στη βιομηχανία, θα είναι σε πολλά επίπεδα. Μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, αποτελεί η ανασφάλιστη εργασία, η οποία αγγίζει το 70% σε επίπεδο Κρήτης. Οι οικοδόμοι θα συμμετέχουν στην πανελλαδική πανοικοδομική απεργία στις 31 Ιανουαρίου, διεκδικώντας μεταξύ άλλων ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και μέτρα ασφάλειας υψηλού επίπεδου, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων. Αυτή τη στιγμή η ανασφάλιση εργασίας αρχίζει κόκαλα στον χώρο των κατασκευών. Δεν μπορεί ο μέσος όρος να είναι όπως ήταν το 12, τον καιρό της μεγάλης κρίσης που το 90% των οικοδόμων δεν δούλευαν, δηλαδή να παραμένει ο ίδιος αριθμός ενσύμων τώρα που έχουμε δουλειά.